Αυτός είναι ο πιο γλυκός χάρτης της Κρήτης, ο οποίος ετοιμάζεται να εισέλθει στις λαμπρές σελίδες του βιβλίου «Το Ρεκόρ Γκίνες». Σχημάτισαν το χάρτη του νησιού με περισσότερα από 37.000 καλυτσούνια. Μια πρωτοποριακή ιδέα, την οποία την ετοιμάζουμε 2 χρόνια, μας σταμάτησε λίγο ο κορονοϊός, αλλά επειδή στην ακμή καμία κορυφή δεν μας είναι αρκετή, γι' αυτό και ό,τι βάζουμε στόχο το πετυχαίνουμε. Θέλω να δώσω έτσι συγχαρητήρια στους σπουδαστές μας, στους καθηγητές μας, σε όλους τους χορηγούς που στήριξαν αυτό το μεγάλο εγχείρημα για το Ηράκλειο, για την Κρήτη. Το μοναδικό αυτό επίτευγμα κατασκευής του μεγαλύτερου μοσαϊκού στον κόσμο πραγματοποιήθηκε στην προβλήτα του μικρού Κούλε από σπουδαστές του ΙΕΚ ΑΚΜΗ. Είμαστε περήφανοι για τη σχολή μας που πήρε όλη αυτή την πρωτοβουλία, που έκανε τόσο κόπο για να το διοργανώσει όλο αυτό και είναι ένα πολύ όμορφο γεγονός γενικότερα. Είναι πολύ ωραία εμπειρία να ζήσουμε σαν φοιτητές. Είναι κάτι πολύ σημαντικό γιατί είναι παγκόσμιο. Μεγάλος ενθουσιασμός και όχι μόνο τα παιδιά και οι καθηγητές μας. Δίνουμε έτσι μια ευκαιρία και στον κόσμο μετά από 2 χρόνια που περάσαμε πάρα πολύ δύσκολα να βγει, να το χαρεί και να βάλουμε την Κρήτη στο βιβλίο των Ρεκόρ Γκίνες. Εκατοντάδες πολίτες παρακολούθησαν το γλυκό αυτό εγχείρημα και εντυπωσιάστηκαν από το αποτέλεσμα. Ναι, ωραίο. Το όνομά σου. Τέλειο. Υπέροχο, υπέροχο. Μπράβο, συγχαρητήρια. Πρωτότυπη. Δεν έχουμε συνηθίσει τέτοιες εκδηλώσεις. Είχα ετοιμάσει μια για τις... Πολύ όμορφη. Καλά να είστε. Και του χρόνου. Πάρα πολύ ωραία. Έχουμε καλή επιτυχία να μπει στο βιβλίο Γκίνες. Ο Γενικός Διευθυντής του ΙΕΚ ΑΚΜΗ, Στέφανος Τσίπης, αναφέρθηκε στην πρωτοποριακή αυτή ιδέα, στέλνοντας τα δικά του μηνύματα. Το μήνυμα είναι να είμαστε πάντα δυνατοί. Ό,τι βάζουμε στόχο όλοι οι Έλληνες, αλλά και ειδικά οι Κρητικοί, το πετυχαίνουμε. Για την υλοποίηση του νέου παγκόσμιου ρεκόρ, χρησιμοποιήθηκαν μεταξύ άλλων 1 τόνο αλεύρι, 1 τόνο μυζήθρα, 400 κιλά ζάχαρη και 230 λίτρα αυγού. Είμαι γέννημα θρέμα εδώ και αυτό που πάντα κάνουμε είναι να σεβόμαστε τον τόπο. Τι καλύτερο λοιπόν, Πάσχα είχαμε, Μεγάλη Πέμπτη όλες οι νοικοκυρές ζυμώσαν τα καλτσούνια τους. Τι καλύτερο από το να γεμίσουμε όλη την Κρήτη με το παραδοσιακό έδεσμα που είναι το καλτσούνι. Το κλίμα ήταν γιορτινό, με κεράσματα, μουσική, άφθονο κέφι και άρωμα κρητικής παράδοσης.